Συναδέλφες, συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία του Συνδικάτου Ενέργειας που στηρίζουν και άλλα κλαδικά συνδικάτα όπως και το δικό μας. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλο και μεγαλύτερη έξαρση των εργοδοτικών εγκλημάτων που βαπτίζονται εργατικά ατυχήματα και στο δικό μας κλάδο, στην Αττική, αλλά και πανελλαδικά. Η εντατικοποίηση της δουλειάς, τα συνεχόμενα 12ωρα, οι κοντραβάρτιες που σε μια σειρά χώρους αξιοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής, με αποτέλεσμα την καταπώνηση των εργαζομένων, η χρησιμοποίηση εργολαβικών εργατών χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας της υγείας των εργαζομένων, είναι παράγοντες που συμβάλλουν στα πολλά εργατικά ατυχήματα του τελευταίου διαστήματος. Σε τέτοια μέτρα προβαίνουν οι εργοδότες, γιατί πάνω απ' όλα βάζουν το κέρδος της επιχείρησής του. Όταν το κόστος των μέτρων προστασίας ξεπερνά το κόστος κάλυψης ενός εργατικού ατυχήματος, απλώς αυτοί σταματούν να παίρνουν αυτά τα μέτρα, αδιαφορώντας για την υγεία και τη ζωή των συναδέλφων. Στον κλάδο μας έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών τέτοιων κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα που οφείλονται στους παραπάνω παράγοντες. Στη Φασοπλάστ το εργοστάσιο πήρε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες, όπως μας είπαν, οι συνθήκες, και από τύχη δεν θρυνήσαμε χρήματα. Στα λοιπάσματα της Καβάλας τα εργατικά ατυχήματα είναι καθημερινό φαινόμενο. Δύο πρόσφατα εργατικά ατυχήματα στη Λάρισα, στη Λαριπλάστ. Τρεις συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν σοβαρά. Η τελευταία συναδέλφισσα είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο Παΐρι, στον Αστρόπυργο, θρυνήσαμε ένα συνάδελφο που κάτω από την εντατικοποίηση το χτύπησε μηχανή και έπεσε νεκρός. Οι ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης, όπως βεβαίως και της σημερινής, είναι πολύ μεγάλες. Η απαξίωση των ελεκτικών μηχανισμών και ΠΕΚ, ΣΕΠΕ κτλ. Η μη καταγραφή των επαγγελματικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, η δυνατότητα μη εξειδικευμένου προσωπικού να εκτελούν εξειδικευμένες εργασίες, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Στην κατάσταση αυτή πρέπει να φωνάξουμε φτάνει πια. Όχι άλλο αίμα για τα χέρια. Είναι η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Συνάδελφοι, σήμερα είναι η ώρα να οργανώσουμε την πάλη μας μέσα από τα συνδικάτα μας. Να γενικεύσουμε τη θετική πείρα συγκρότησης επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όπως κάναμε πρόσφατα στην Κολκέη και λειτουργούν σε πολλούς χώρους του κλάδου μας, που παρεμβαίνουν και βοηθούν να λύνονται ζητήματα στους χώρους. Να παρέμβουμε σε ζητήματα εντατικοποίησης εργασίας όπως τη Μινέρβα, που παλεύουμε για την υπογραφή συμφωνίας ώστε οι εργαζόμενοι να μην γίνονται λάστιχο από τμήμα σε τμήμα. Να οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στην εργολαβική εργασία που έχουμε σε πολλούς χώρους δουλειάς. Πυκνώνουμε τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες μας ώστε να μην θρυνήσουμε άλλους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς. Οργανώνουμε την πάλη μας, συμμετέχουμε στην πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 9 του Νοέμβρη, δίνουμε εκροτερό παρόν, φωνάζουμε φτάνει πια!